Όσο περνούν οι ώρες, νέες εικόνες από τον τόπο της καταστροφής βλέπουν το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις. Η καταστροφή είναι τόσο εκτεταμένη που το αεροπλάνο μοιάζει σαν να εξαϊλώθηκε. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Τουλάχιστον 200 στρατιώτες φτάνουν σταδιακά στο σημείο της συντριβής στο Μαλί, 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Μπουργκίνα Φάσο. Στις εικόνες είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς ένα μεγάλο κομμάτι της ατράκτου. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η ταυτοποίηση των 118 θυμάτων. Γαλλικά μέσα μεταδίδουν ότι οι αρχές συλλέγουν δείγματα DNA από τις οικογένειές τους. Η φρίκη της καταστροφής αναδεικνύει δεκάδες ανθρώπινες τραγωδίες. Αυτός ο άντρας εργάζεται ως νοσοκόμος στον Καναδά. Λέει ότι έστειλε στη γυναίκα του τα εισιτήρια για να ταξιδέψει με τα δύο παιδιά του στο Κεμπέκ και να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή. My wife said she'd prefer to come sooner. I didn't want to change the flight. I said it will be okay. Maybe if I canceled, taken something sooner. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της οικογένειας του Φρανκ. Ο ίδιος, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους. Ταξίδευαν στην Μπουργκίνα Φάσο με την οικογένεια του αδερφού του και τους παππούδες. Τρεις γενιές, 10 μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους στη μοιραία πτήση. Nous partageons tous le deuil de cette famille. C'est catastrophique. Perdre 10 personnes d'un seul coup, c'est catastrophique. Μια άλλη οικογένεια επίσης ξεκληρίστηκε. Το ζευγάρι, τα τέσσερα παιδιά τους και ένας ανιψιός. Ο αδερφός του Σεντού ζητά εξηγήσεις. Comprendre tout simplement. Comprendre parce que bon, ça. Ça reste inexplicable. Voilà. Une famille décimée, c'est dur. Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε το απόγευμα ότι βρέθηκε το δεύτερο μαύρο κουτί του αεροπλάνου. Ελπίδα όλων είναι ότι η εξέταση των δύο κουτιών θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Προς το παρόν, φαίνεται να επικρατεί το σενάριο της κακοκαιρίας, χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή ακόμη και τρομοκρατίας. What we already know is that the plane's debris is concentrated in a limited area. But it is still too early to draw any conclusions. They will come in time. There are hypotheses, including weather conditions. But we are not putting any of them aside because we want to find out everything that happened. Νωρίς το απόγευμα και μετά από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ, 200 περίπου συγγενείς των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας στο Μαλί πέρασαν την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Μακριά από τις κάμερες, οι συγγενείς των 54 θυμάτων που είναι Γάλλοι πολίτες ενημερώθηκαν από τον Ολάντ και τους αρμόδιους υπουργούς για την πορεία των ερευνών.